πέντα μορφή είσαι κυρά μου. Κύρα της θάλασσας κι αρχόντισά μου. Όλη πέντα μορφή να σε ριανίσω μες τα δρομάκια σου κι ας ξεψυχήσω. Και να θυμάσαι, να το θυμάσαι όσο υπάρχω κι όσο ζω δικιά μου θα σε. Και να θυμάσαι, να το θυμάσαι όσο υπάρχω σωσό δικιά μου θα σε. Όλη πέντα μορφή είσαι κυρά μου, σαν Άγιο εικόνισμα και Παναγιά μου. Σαν Άγιο εικόνισμα να προσκυνήσω το Άγιο σώμα ας ξεψυχήσω. Κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Όπως βλέπετε, είμαστε και πάλι εδώ. Δόξα τω Θεώ, καλά, τουλάχιστον και αισθανόμαστε και φαίνεται ότι είμαστε καλά και ελπίζω να είστε και όλοι εσείς και να είστε σε αυτό το ραντεβού που έχουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 μέχρι τις 12, ζωντανά μέσα από το ένα channel για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και βέβαια μέσω της Κοσμοτέ. Μας παρακολουθείτε σε όλη την Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα μια καινούργια εβδομάδα, μεγαλοβδομάδα. Μια μεγαλοβδομάδα που τουλάχιστον και πολλοί από εσάς, ή μάλλον όλοι μας, εκτός από βρέφη, μικρά παιδιά που δεν γνωρίζουν ακόμα, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια παρόμοια εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα. Και ευχή όλων είναι, μια και είναι μεγάλη εβδομάδα, να κάνουμε μια προσευχή επιπλέον για να μην ξαναζήσουμε τέτοια εβδομάδα και αφού βέβαια βγούμε αλόβητοι όσο γίνεται σε μικρότερο ποσοστό από αυτή την κατάσταση. Τώρα βέβαια θα μου πείτε πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε και θα ενδεχομένως θα το ιδιοπιστώσετε πολλοί από εσάς, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Είναι λίγο οξύμορο αυτό που ακούγεται. Από τη μία ήταν καλό διότι τα κρούσματα έχουν μια τάση να είναι εκεί σε ένα βαθμό ο οποίος τουλάχιστον στην επιστημονική κοινότητα αφήνει κατά κάποιο ποσοστό ικανοποιημένους. Το θέμα των συνανθρώπων μας που δυστυχώς καθημερινά υπάρχουν 2, 3, 1, 4 κλπ. Και αυτό βρίσκεται σε μια φάση καλή για τους επιστήμονες. Θα μου πεις τώρα πώς γίνεται να φεύγει ένας συνάνθρωπος οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο και να λες καλή. Ναι, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα,
Άρα λοιπόν τη λέμε ότι είναι καλή. Από την άλλη, δυστυχώς, είδαμε εικόνες αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι πέρα για πέρα ανησυχητικές. Και φαντάζομαι θα το λέτε κι εσείς, δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λένε οι επιστήμονες. Υπάρχουν κάποια επιπλέον μέτρα σε κάποιες περιοχές, όπως στα Γιάννενα, ας πούμε, έκλεισε όλη η ζώνη, η παραλίμνια ζώνη που εκεί, όσοι έχετε πάει στα Γιάννενα, είναι μια υπέροχη περιοχή και μπορεί κανείς να κάνει τον περίπατό του, την αθλητική δραστηριότητα και όλα αυτά. Αλλά γινόταν ο κακός χαμός και έτσι αναγκάστηκαν να την κλείνουν από τις 2 το μεσημέρι μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Και βέβαια είδαμε κι αλλού τέτοια φαινόμενα, όπως στο Ρέθυμνο έκλεισε η μεγάλη παραλιακή ζώνη που καθημερινά γινόταν εκεί υπό άλλες συνθήκες ο χαμός. Και αν έρθουμε στα δικά μας, δυστυχώς είδαμε εικόνες κυρίως το Σάββατο. Το Σάββατο δηλαδή αυτό που το είδατε κι εσείς, το είδα κι εγώ, ήταν σαν να μην υπήρχε περιορισμός, σαν να μην υπήρχαν μέτρα. Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος στην αγορά. Στην όποια αγορά, τέλος πάντων, αγορά τροφίμων, γιατί κάτι άλλο δεν υπάρχει ανοιχτό. Δεν εννοώ τα φαρμακεία. Και πάρα πολλοί κόσμος βρισκόταν στους δρόμους. Σε κάθε ψαράδικο απ' έξω ή στα περισσότερα, λόγω της Κυριακής των Βαΐων, σε λίγα τετραγωνικά μέτρα υπήρχαν και 20 και 25 άτομα ο ένας δίπλα στον άλλον, περιμένοντας να πάρουν τα ψάρια. Στα δε σούπερ μάρκετ, για μια ακόμη φορά, έγινε ο κακός χαμός. Πια σε κάθε 10 τετραγωνικά ένα άτομο και χαζά. Αυτά δεν ισχύουν. Ή μάλλον ισχύουν, αλλά δεν εφαρμόζονται. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τα μέτρα, το προφύλαξης, εκεί να δείτε τι κακός χαμός έγινε. Επανειλημμένες φορές η επιστημονική κοινότητα με πρώτο τον Σωτήρη τον Τσιόδρα ξεκαθάρισε το θέμα με τις μάσκες και τα γάντια. Προχτές, τελευταία ενημέρωση την Παρασκευή. Όμως, δυστυχώς, δεν εφαρμόζονται αυτές οι οδηγίες έτσι όπως θα έπρεπε να εφαρμοστούν. Κατά κάποια κοινωνική ομάδα, θα έπρεπε και εγώ εδώ που είμαι τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, να φοράω μάσκα, να φοράω γάντια, έτσι σε ένα περιβάλλον που δεν είναι κανείς άλλος. Είμαι μόνος μου, η ροή μας χωρίζει ένα στίχο, στα γραφεία μας χωρίζουν 2-3 στίχοι κτλ. Θα έπρεπε να φοράω και εγώ μάσκα και γάντια. Κατά άλλους, ή μάλλον κατά την επιστημονική κοινότητα, είπαμε ότι η μάσκα σε χώρο όπως αυτόν που βρίσκομαι εγώ ή στο δρόμο έξω όταν κυκλοφορείς και μάλιστα υπάρχει ένας εδώ, υπάρχει ένας στα 200-500 μέτρα, δεν εξυπηρετεί απολύτως τίποτα. Παρά μόνο εάν ασθενείς εσύ που την φοράς τη μάσκα και έχεις βγει στο δρόμο που δεν πρέπει να βγεις στο δρόμο αν υπάρχει τέτοιο θέμα, απαγορεύεται διαροπάλου, ή τέλος πάντων, εάν συνομιλείς με κάποιον και έχει κάποια συμπτώματα και πάει να θεριστεί και τα λοιπά, μέχρι εκεί. Το τραγικό που διαπιστώνω είναι ότι ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο που είναι κάποιος, το δικό του αυτοκίνητο, κυρίως οι γυναίκες, φανταστείτε λέει και να έπιανε περισσότερο τις γυναίκες, το 70% είναι άντρες και το 20% είναι γυναίκες. Τι θα γινότανε? Οδηγεί λοιπόν η άλλη το αυτοκίνητό της και μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά τζάμια φοράει και τη μάσκα στο πρόσωπο. Τι δεν καταλάβαμε για ορισμένα πράγματα, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Στη Λαϊκή βέβαια προχθές, το Σάββατο, έγινε για μια ακόμη φορά ο κακός χαμός. Και για να μην παρεξηγηθώ τι εννοώ, δεν έγινε κακός χαμός ούτε με τους πάγκους των εμπόρων ή των παραγωγών που έχουν πάρει κάποιες αποστάσεις ασφαλείας, φοράνε γάντια,
μπάσκετ κτλ. Έγινε με τον κόσμο για μια ακόμη φορά. Σε κάποια σημεία έβλεπες να φοράνε μάσκες, γάντια. Και εν πάση περιπτώσει, αφού ήταν σε κόσμο μπροστά, οκ, okay, τη φορούσες τη μάσκα. Το τραγικό όλης της υπόθεσης, που το είπε επανειλημμένες φορές ο σπουδαίος αυτός επιστήμονας, ο Σωτήρης ο Τσιόδρας, και δεν το είπε γιατί αυτός είναι ο πιο έξυπνος του κόσμου, το είπε γιατί πίσω από αυτόν υπάρχουν άλλοι 28 σπουδαίοι επιστήμονες και υπάρχει και η παγκόσμια κοινότητα υγείας που τελικά καταλήξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Είπε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να φοράει κανείς μάσκα, να φοράει γάντια, να πιάνει διάφορα αντικείμενα με τα γάντια και μετά με αυτά τα γάντια που ενδεχομένως κάπου που έπιασε να υπάρχει ο ιός, να βάζει τα χέρια του στη μάσκα και να την ξανατραβάει με εκείνα τα χέρια, να τη βάζει στη μύτη και ούτω καθεξής. Ξέρετε, είναι η νέα μόδα, το καινούριο φετίχ στους άντρες και τις γυναίκες, γιατί αυτό δεν έχει θηλυκό ή αρσενικό, είναι το νέο κολιέ που λανσάρεται εδώ και πολλές μέρες στους δρόμους. Αυτό το κολιέ που λέγεται μάσκα. Δεν την έχουν εδώ κρεμασμένη, σαν κολιέ. Δεν την βάζουν, ας πούμε, μια και μια. Και όταν τελειώσουν αυτό που έχουν να κάνουν, είτε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, είτε δεν ξέρω πού αλλού, να τη βγάλουν, όχι από εδώ, από εδώ. Να τη βγάλουν, εντάξει, να βγάλουν τα γάντια προσεκτικά και να μην αισθανθούν τη σιγουριά ότι επειδή φορούσαν γάντια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και τα δύο εκείνα λοιπόν αντικείμενα, το γάντι και τη μάσκα, το βάζουμε μέσα σε ένα σακουλάκι, το δένουμε και από πάνω το σακουλάκι και το πετάμε στον κάδο απορριμμάτων. Και όχι έλεος. Έλεος. Όχι στην αποχέτευση. Όχι στην τουαλέτα. Πετάμε εκεί, υποτίθεται για να κοιτώσουν τα μικρόβια, πατάμε και μείνει το κοζανάκι και βουλώνουν τα δίκτυα. Είδαμε προχτές εικόνες και τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Βουλώνουν λοιπόν τα δίκτυα και μετά φωνάζουμε, όχι το δίκτυο βούλωσε εκεί και βγάζει από τα φρεάτια, όχι το ένα, όχι το άλλο. Μα πώς θα γίνει διαφορετικά. Τα πετάνε μέσα στην τουαλέτα και τραβάνε και το καζανάκι. Ή, στην ακόμη χειρότερη περίπτωση, τα πετάνε στα παρκάκια, σε νησίδες, σε αυτά, γάντια, μάσκες. Αυτά. Ήθελα να ξέρω, αυτός που κάνει αυτή την κίνηση, αυτοί που κάνουν αυτή την κίνηση, αυτοί με όμικρον γιώτα, δεν παίρνουν χαμπάρι τι πρόβλημα τεράστιο δημιουργούνε. Δεν. Τίποτα. Το IQ εδώ, ραδικού, τελείως. Τίποτα, ε. Ακατοίκητο εδώ, δεν υπάρχει μέσα μυαλό. Είναι ρετυρέ, το χτυπάει ο αέρας. Και αν την έχεις ένα ρετυρέ διαμέρισμα, είναι πολύ ωραίο. Ουστάρεις εκεί τη θέα και τα λοιπά, αλλά αν το μυαλό σου είναι ρετυρέ και το χτυπάει ο αέρας από παντού και το, άστο. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχω σημειώσει πολλά πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο και βέβαια, όπως πάντα, περιμένω και τις δικές σας ενδεχομένως απορίες που τυχόν έχετε, ερωτήματα, σχόλια, ορίστε. Ναι, σχόλια και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, πάντα σε κόσμια επίπεδα, έτσι μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε σε ένα πρώτο τηλέφωνο να μας πει καλημέρα για καλή εβδομάδα. Ελπίζω να μπει με το δεξί ο φίλος. Πάμε, παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Επίσης. Προηγουμένως σας άκουσα που είπατε να μην πετάει ο κόσμος στις μάσκες και τα γάντια στις τουαλέτες. Και όχι μόνο στις τουαλέτες. Έτσι, ε. Μα πού να τα πετάξει, μπορεί να βγάλει σκουπίδια έξω, στα 5 μέτρα από την πόρτα του σπιτιού του και να φάει γράψιμο από τους διάσεις. Αμάν, αμάν. Αμάν, όχι οι αμάν που κάνουν την εκπομπή, αμάν γενικότερα. Αμάν, δηλαδή το είπαμε, το είπαμε, το συζητήσαμε προχτές. Το ξανά εσύ το ίδιο πράγμα. Θα το ξανασυζητήσω. Αγαπητέ φίλε Νίκο, άκουσε με λίγο. Νίκο, άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Το θέσαμε το θέμα. Έγινε τι έγινε. Πήγες εκεί που έπρεπε να πας. Το λύσαμε το ζήτημα. Γιατί ξανά το ξανά φέρνουμε στη δημοσιότητα. Τα 150 πάνε εδώ στα στους φίλους. Ποιο. Τα 150 το πρόστιμο, ναι. Τα 300 μάλλον, 150 και 150 πάνε εδώ στα ΣΥ. Εγώ θα τα δώσω. Αφού το λύσαμε το θέμα. Μην τα δίνεις. Δεν θα το δώσω. Εννοείται. Μην τα δίνεις. Αν πιστε, Νικόλα μου, άκουσε με λίγο. Ξέρεις ότι σε θεωρώ φίλο μου και όχι σε θεωρώ, έτσι το βλέπω. Κι εγώ τα ίδια. Αν εσύ θεωρείς ότι αδικήθηκες από αυτήν την ιστορία και
Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην σε πιστεύω. Να έτσι. Σου κάνω δεν... μια ερώτηση. Τι? Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Ναι, δεν με αφήνει να ολοκληρώσω όμως και κάνει ερώτηση. Άντε, πες. Ναι. Πες. Εάν ήσουν αστυνομικό όργανο. Ναι. Και σε έφτυνα και σε έλεγα έχω κορονοϊό. Δεν θα με πήγαινε μέσα. Αφού λέει ότι εγώ τα σκουπίδια δεν έβγαλα σκουπίδια έξω. Θα με πήγαινε μέσα αφού, όταν θα σε έφτυνα. Η δικαιολογία στη διεύθυνση επάνω ήταν αυτή του όργανου της τάξεως. Και εγώ σου ξαναλέω ότι άστο πρόστιμο προσέφυγε δεν στη δικαιοσύνη. Πληρώνω, με ξαναγράψουμε. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη εν καιρό και μακάρι ναι, να δικαιωθείς. Εγώ δεν προσθέω δηλαδή. Μα το ξεκίνησα το θέμα. Ωραία, ωραία. Όσον αφορά αυτό, αν συμφωνείς ότι πρέπει να τα πετάμε στις τουαλέτες, δικαίωμά σου να τα πετάς όπου γουστάρεις. Να όταν βουλώσει. Και να τρώει γραψίματα. Όταν βουλώσει εγώ το διαδίκτυο. Καταρχήν, εγώ δεν φοράω μάσκα. Νίκο μου, σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να μην κρατάμε το τηλέφωνο μια ώρα. Παραμυθιάζετε τον κόσμο όλοι. Όλοι οι δημοσιογράφοι παραμυθιάζουν τον κόσμο. Σε τι το. Μισό λεπτό. Καταρχάς, θα λέτε. Άσε με να σου πω. Από τι είναι από κορονοϊό. Το παιδάκι καταρχήν αυτό. Επειδή το εγώ ξέρω, το παιδάκι, εγώ έχω την απέτηση, Νίκο μου, καλέ μου φίλε, να λες όλοι οι δημοσιογράφοι. Όλοι οι δημοσιογράφοι. Άκουσε με εγώ, βάλε λίγο γλώσσα μέσα, ρε. Όλοι οι δημοσιογράφοι εκτός από σένα, Άγγελε. Διότι εγώ εδώ λέω μόνο αλήθειες. Γεια σου, Νικόλα Άγγελε. Μου, καλημέρα. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου και σε προκαλώ και σένα και όλους τους φίλους που παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή 7 χρόνια, σε προκαλώ και σας προκαλώ, έτσι με την καλή έννοια το λέω, να μου πείτε σε κάποιο σημείο που ήμουνα είτε υπερβολικός, είτε ψευδής σε κάτι που σας είπα, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά μακριά από αυτή την εκπομπή, μακριά από τον ομιλούντα. Έτσι, για να είμαστε πολύ αγαπημένοι. Ναι, με αγάπη σας το λέω. Καθαρός ουρανός, δεν φοβάται τίποτα. Τέλος. Έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα τι κάνουν άλλοι δημοσιογράφοι ή άλλοι παπάδες. Ή, ορίστε. Ορίστε. Στην Κέρκυρα και στο Κουκάκι. Δηλαδή, τι τους κάνεις ας πούμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ τώρα. Πώς πας και κοινωνείς κάποιον, Χριστιανέ μου. Πώς πας και κοινωνείς κάποιο παιδάκι. Κάποιον, γιατί εσύ πιστεύεις αυτό που θέλεις να πιστεύεις. Καλά κάνεις. Βγήκε ο Πάπας, πήρε θέση. Βγήκε ο Πατριάρχης, πήρε θέση. Βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος, πήρε θέση. Και αυτοί που για μένα, προσωπική εκτίμηση εκφράζω, είναι αντίχριστοι, δεν πιστεύουνε στο Θεό, εντάξει, θέλουνε να κερδίσουνε 5 λεπτά δημοσιότητα. Γι' αυτό και το κάνανε. Από την πίσω πόρτα της Εκκλησίας να κοινωνείς. Για ποιο λόγο? Για πες μου, για να μας δείξεις τι. Τι να μας δείξεις, ότι εσύ είσαι πιο πιστός από εμάς. Όχι δεν είσαι, τι να κάνουμε τώρα. Να έτσι με βγάζετε έξω από τα ρούχα μου και αρχίζω και φωνάζω. Λοιπόν, καταλάβατε, δεν είστε πιο πιστοί από εμάς, ούτε εσείς στο Κουκάκι, παπά μου, ούτε εσείς στην Κέρκυρα, παπά μου. Είστε επικίνδυνοι. Επικίνδυνοι. Τέλος. Και αν σεβόμαστε τον Πατριάρχη μας, και αν σεβόμαστε την Εκκλησία μας, εάν, να κάνουμε άλλα πράγματα για να αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά χριστιανοί ορθόδοξοι. Και όχι δήθεν, και όχι γιαλαντζή. Γιατί αυτό είστε. Καταλάβατε. Εγώ έχω το θάρρος της γνώμης μου και το λέω εδώ δημόσια. Αυτό που κάνετε, που κάνατε χθες, είναι εγκληματικό. Τι δεν καταλαβαίνετε. Κατά τα άλλα σέβεστε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Βαρθολομαίο. Να ξαναπώ τι είπε. Δεν κινδυνεύει η πίστη μας, οι πιστοί κινδυνεύουνε. Έλεος πια. Με αναγκάσατε και σήκωσα τον τόνο της φωνής μου και πάλι πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε την εκπομπή. Οπότε, πάμε να χαμηλώσουμε τους τόνους, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και αυτά και άλλα πολλά συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Διάβασα εδώ ότι 4,8, ένας στους δύο Έλληνες δηλαδή, περίπου, έστειλε μήνυμα στο 13033 για έξοδο το Σαββατοκύριακο. Ξέρετε ποιο είναι το επικίνδυνο. Δεν είναι ότι στείλανε οι μισοί περίπου Έλληνες για να βγούνε να περπατήσουν ή να κάνουν άθληση ή δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο. Το επικίνδυνο είναι ότι ενώ υπάρχουν τόσα πολλά σημεία που μπορεί κάποιος να πάει, να στείλει ένα μήνυμα και να πάει να περπατήσει, να πάρει έτσι λίγο καθαρό αέρα, να κάνει ένα περίπατο, να βγει από το σπίτι κτλ. Ρε παιδί μου, λες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένας κίνδυνος και πάνε. Και λέω πάνε γιατί εγώ δεν πάω. Εντάξει, αν με δει κάποιος κάπου να μου το πει. Να μου πει εσύ άλλα, έλεγε στην τηλεόραση. Πάνε λοιπόν και συνοστίζονται εκεί που είναι οι πολλοί. Δηλαδή, σώνει και καλά πρέπει να πάω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην παραλία. Και άντε να πάω στην παραλία. Αν είναι σε μια παραλία, ξέρω εγώ, μια παραλιακή ζώνη, η οποία είναι, ξέρω εγώ, 2 χιλιόμετρα και υπάρχουν και 15 άτομα, don't worry. Αν όμως πάω σε μια παραλία που είναι 1000 άτομα ή 2000 άτομα, όπως ήταν, όπως είπανε, στο Ρέθυμνο ή δεν ξέρω πού αλλού, τότε γιατί να πάω. Γιατί να πάω, ας επιλέξω κάποια άλλη διαδρομή, κάποιο άλλο σημείο. Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί πρέπει να συνοστίζομαι εκεί. Αυτό είναι το λάθος. Όχι ότι βγήκανε 5 εκατομμύρια Έλληνες εχθές για να περπατήσουν. Και ξέρετε τελικά ποιο είναι το θέμα. Μήπως τελικά είμαστε, πώς λέμε, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μήπως εδώ είμαστε ανάξιοι της τύχης μας, που είμαστε έτσι σχετικά καλά εν αντιθέσει με άλλες πάρα πολλές χώρες. Μήπως είμαστε ανάξιοι της τύχης μας, ερώτηση κάνω. Ποιος θα μου απαντήσει. Το πιο σύντομο ανέκδοτο που κυκλοφορεί από χτες, ξέρετε ποιο είναι. Να σας το πω. Το πιο σύντομο ανέκδοτο που κυκλοφορεί από χθες είναι ότι ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν, έστειλε μήνυμα, λέει, και ευχήθηκε σε όλους τους χριστιανούς υγεία. Εδώ γελάτε. Για το λόγο του Πάσχα. Και από την άλλη, φέρνουν στρατιές παράνομων, οι οποίοι θέλουν να περάσουν από τη θάλασσα στη χώρα μας. Με ή χωρίς κορονοϊό. Και από την άλλη, ο Ερντογάν εύχεται, λέει, στους Έλληνες υγεία. Έστειλε μήνυμα. Τώρα, αν αυτό δεν είναι ανέκδοτο, αν αυτό δεν είναι το άκρον άωτον της παραλογίας. Έχει ένα τραγούδι που λέει «Το σαλεμένο μου μυαλό», έχει, πώς το λέει, κάπως έτσι, ναι. Τότε τι είναι. Αφήστε τις παραβιάσεις με τα αεροπλάνα και το είπα και προχτές ότι αν εδώ και πόσα χρόνια δεν γινόντουσαν αυτές οι παραβιάσεις να σηκώνονται συνέχεια από την γείτονα και να κάνουν τους μάγκες και να κάνουν βόλτα στα νησιά και από την άλλη να σηκώνονται τα δικά μας από εδώ και να προσπαθούν να τα αναχαιτήσουν. Ξέρετε για πόσα εκατομμύρια θα μπορούσε να έχει και το ένα κράτος και το άλλο στο ταμείο του από καύσιμα αν δεν γινόταν όλα αυτά. Θα μου πεις τώρα, τι μας λες, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ψηλά είναι. Συγκεντρώνουν λοιπόν μετανάστες απέναντι από τη Χίο, τη Μυτιλίνη και στα πιο κοντινά νησιά, στην προσπάθειά τους να περάσουν απέναντι. Ενώ ένα άλλο πλοίο, από ό,τι διαβάζουμε, με τους ανθρώπους αυτούς φέρεται ότι βυθίστηκε ανοιχτά της Μάλτας και μέσα είχε 250 ανθρώπους.
Ναι, δεν. Η κατάσταση είναι λίγο έως πολύ οριακή. Σου είπα λίγο, ζήτησα κάτι, ένα τηλέφωνο κάποιου αυτού λογιστή. Μήπως... Το θυμάσαι ή να το ξαναπώ. Αυτό κάνετε. Άμα το κάνετε. Λοιπόν, αυτό φορώ για Δήμαρχο και Μητροπολίτη Κέρκυρα. Σχηματίστηκε δικογραφία για τον θεωρητικά πιο έξυπνο ιερέα από όλους τους άλλους. Αυτός ξέρεις τι έκανε τώρα. Σαν να είπε ότι όλοι οι άλλοι ιερείς που συμμορφώνονται στα μέτρα, σε όλα αυτά, απέναντι στον αόρατο εχθρό και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που συμβαίνουν, όλοι οι άλλοι ιερείς, όλοι οι άλλοι Μητροπολίτες, όλοι οι άλλοι είναι ηλίθιοι. Δεν πιστεύουν τόσο όσο πίστευε αυτός. Και φυσικά μιλώ και για τον άλλον τον ιερέα στο κουκάκι που κοινωνούσε πίσω από την πίσω πόρτα της εκκλησίας. Εάν μπορέσουμε ή τον λογιστή για να συζητήσουμε ένα θέμα... Παρακαλώ. Τι λες, έχουμε και επιλογές. Το Μητροπολίτη μας θέλω να πάρει στο Στέφανο, αν μπορεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Και... υπάρχουν πολλά οικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν αυτή την εβδομάδα. Πότε θα δοθούν οι συντάξεις, πότε θα δοθούν τα επιδόματα, πότε θα δοθεί το ένα, πότε θα δοθεί το άλλο. Θα πω κάτι και πάρετε το όπως θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι επίδομα κι αν είχα να πάρω, που δεν έχω. Ό,τι μισθό κι αν έχω να πάρω, που μπορεί να έχω. Ό,τι, ουδόλος με ενδιαφέρει. Ουδόλος με ενδιαφέρει όμως. Πήρα το Σάββατο μαρούλια, πήρα κρεμμυδάκια, πήρα πατάτες, πήρα το ένα, πήρα το άλλο. Από αυτά θα φάω. Ουδόλος με ενδιαφέρει αν το πάρω, αν δεν το πάρω, αν πληρωθώ, αν δεν πληρωθώ. Ειλικρινά σας μιλάω. Και μην μου πει κανείς ότι επειδή έχεις λεφτά στην άκρη και... αυτό νομίζω ότι ο καθένας δεν το ξέρει για τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να παραμείνω όρθιος και ζωντανός. Αυτό με ενδιαφέρει. Για μένα, για τα αγαπημένα μου πρόσωπα, για τους φίλους μου, για όλο τον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρω επίδομα, αν θα πάρω σύνταξη, αν θα πάρω το ένα, αν θα πάρω το άλλο. Ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνο. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Το είπαμε, λοιπόν, καλημέρα. Θέλω να σας... Ναι. Καλημέρα σας. Ωραία. Σας ακούω, ναι. Και λέτε για το ένα και το άλλο. Και δεν σας αρέσει το... αυτά που λέω, ε. Ορίστε. Λέω, εγώ κάνω μια εκτίμηση. Δεν σας αρέσουν λέω, αυτά που λέω. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Α, θέλω να μ' ακούσεις. Συγγνώμη, μια πρώτη εκτίμηση έκανα. Συγγνώμη. Καταρχήν επικροτώ όλη την επιστημονική κοινότητα, τους γιατρούς, τα μάλιστα, πάντα. Μάλιστα. Και εγώ. Ναι. Όλα αυτά που λένε τα σέβομαι και τα κάνω. Ωραία. Ωραία. Τι είναι αυτό πάμε που... παρακάτω τώρα. Ναι, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, θα μ' ακούσεις. Λοιπόν... όχι απειλητικά, θα σε ακούσω. Ναι. Προχθές βγήκε στον αέρα... ποιος? Και απευθύνεσαι στον κόσμο... εγώ? Της καβάλας. Ναι. Ναι, γιατί εγώ καβαλιώτης είμαι. Ναι, εγώ βγήκα και στον αέρα. Μισό λεπτό, να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λέω, εγώ βγήκα στον αέρα προχθές. Εσύ στο κανάλι που κάνεις την εκπομπή σου. Αυτό λέω. Εγώ λοιπόν στην εκπομπή μου. Οκ. Okay, εντάξει. Εσύ στην εκπομπή σου. Προχωράμε. Παρακαλώ. Και είπες... που είπα. Και είπες... ναι. Ότι πήγα στην Καλαμίτσα, έκανα τη βουτιά μου, πόση ώρα έκανα, βγήκα όμορφα, ωραία και έφυγα. Για σας δεν ισχύει η απαγόρευση. Ποιος το είπε κάτι τέτοιο. Εσύ το είπες. Ποιος είπε κάτι τέτοιο ότι δεν ισχύει η απαγόρευση. Γιατί το έκανες. Μισό λεπτό. Ναι, εγώ μισό, πηγαίνω, τελικά. Άκουσε με λίγο, άκουσε όσο δώσω απάντηση. Για να ακούσουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Εντάξει. Και ναι. Λίγο το υφάκι λίγο να το αλλάξετε γιατί δεν μ' αρέσει. Πρώτα, υφάκι, όταν ακούτε, θα μ' ακούσεις τώρα εσύ. Όταν μ' ακούτε, θα καταλαβαίνετε, ναι. Και τι λέω. Είπα λοιπόν. Ναι, είπα λοιπόν ότι φεύγοντας από εδώ και αφού τακτοποιήσω κάποια ζητήματα όσον αφορά τη δουλειά μου, ναι. Και τις υποχρεώσεις μου, στέλνω το συγκεκριμένο μήνυμα που πρέπει να στείλω, εντάξει, στο 10.033 για αθλητική δραστηριότητα. Με έχουν δει εκατοντάδες άνθρωποι
που βρίσκομαι μόνος μου σε μία γωνία στην Καλαμίτσα και γυμνάζομαι με κυβόληθους. Θέλετε να σας στείλω και το βίντεο? Σε λίγο θα το έχετε. Δεν τελείωσα! Δεν τελείωσα! Δεν τελείωσα! Δεν τελείωσα! Θα κλείσω το τηλέφωνο. Δεν τελείωσα! Δεν θα λες ό,τι θέλεις. Δεν θα λες ό,τι θέλεις. Θα μ' ακούσεις. Θα μ' ακούσεις. Κλείσε το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Κλείσε το τηλέφωνο. Κλείστο. Κλείστο. Θα μ' ακούσεις τώρα, θέλεις, δεν θέλεις. Λοιπόν, λέω ότι στο 1033 στέλνω το μήνυμά μου και πάω με το νούμερο 6 για αθλητική δραστηριότητα. Έχω και βίντεο για του λόγου του αληθές που γυμνάζομαι εκεί στην Καλαμίτσα με κυβόληθους. Επί μία ώρα, συνεχώς, με έχουν δει πάρα πολλοί συμπολίτες. Πάρα πολλοί. Στη συνέχεια, γύρω σε 45 λεπτά γυμνάζομαι. Στη συνέχεια, γύρω στο 1 τέταρτο 20 λεπτά περπατάω στην άμμο και πριν φύγω, μπαίνω στη θάλασσα στα 2 μέτρα, κάθομαι, μου σκεύομαι, φεύγει ο υδρότας για να μην κρυώσω πάνω στη μηχανή και στη συνέχεια αποσύρωμαι στο σπίτι μου. Αν δεν θέλεις να τα ακούσεις όλα αυτά και αν θέλεις να πεις εσύ τα δικά σου, χατήρι, τέτοιο δεν θα σου κάνω. Σε λίγο θα είσαι και το βιντεάκι. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, κύριο Στέφανο. Καλημέρα, Σεβασμιότατε. Καλημέρα σας. Σας ζητώ συγγνώμη για τον τόνο της φωνής και που σας άφησα ένα-δύο λεπτά να περιμένετε, αλλά ξέρετε κι εμείς πρέπει να απολογηθούμε σε ορισμένους, όπως κι εσείς, αυτές τις άγιες ημέρες. Όχι να απολογηθούμε σε όλοι και καλά για του λόγου του αληθές, γιατί όταν λες την αλήθεια δεν υπάρχει κανένα λόγος να απολογηθείς, αλλά είμαστε κι εμείς αναγκασμένοι, διότι κάποιοι θέλουν να περάσουν τα δικά τους σόνι και καλά αληθή μηνύματα, τα οποία τελικά είναι ψευδέστατα, όπως και τα fake news που κυκλοφορούν καθημερινά στα μέσα δικτύωσης. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, Σεβασμιότατε, ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδομάδα, δυστυχώς έχουμε αυτή την κατάσταση με έναν αόρατο εχθρό. Είπε ο Πατριάρχης μας ότι δεν κινδυνεύουν οι πιστοί, δεν κινδυνεύει η πίστη μας, οι πιστοί κινδυνεύουν. Το σεβαστήκαν όλοι, η Ιερά Σύνοδος, εν πάση περιπτώσει γίνεται με έναν τρόπο πρωτόγνωρο. Λοιπόν, ωστόσο, εχθές είδαμε δύο περιστατικά, στην Κέρκυρα και στο Κουκάκι, κάποιοι ιερείς, οι οποίοι και πάλι ξεφύγανε. Το κάνανε γιατί, πιστεύετε εσείς, για να κερδίσουν 3 λεπτά δημοσιότητας? Να σας πω κάτι για την υπόθεση αυτή. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Όχι. Δεν θέλω να πάρετε θέση σαν Ιερά Σύνοδο. Για το θέμα του κορονοϊού και για όλα αυτά τα πράγματα είναι ο Άγιος Μητροπολίτης Ναυτάκτου. Εκείνος είναι υπεύθυνος. Εγώ δεν μπορώ να πω πώς και τι. Λυπάμαι με όλη αυτή την υπόθεση όπως καλλιεργείται και όπως γίνεται. Ναι. Αλλά εμείς εδώ στην περιοχή μας είμαστε τακτοποιημένοι και τηρούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω και να εκφράσω άποψη γιατί τι συνέβη αλλού. Ναι. Δεν έχω κάτι τέτοιο δηλαδή. Δεν γίνεται. Σεβασμιότατε, σέβομαι απόλυτα. Ήδη η Αρχιεπισκοπή έχει βγάλει. Ναι. Σέβομαι απόλυτα ότι δεν παίρνετε θέση και νομίζω ότι αυτό ενδεχομένως θα πρέπει, μια και υπάρχει και υπεύθυνος τύπου της Ιεράς Συνόδου, όπως είπατε, ο Ναυτάκτου. Ναι, εκείνος είναι που θα πει, τι θα κάνει κλπ. Ωραία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Άλλωστε και εγώ είμαι μέσα στην Ιερά Συνόδου. Το ξέρω. Οπότε και εγώ μαζί με όλους τους άλλους συνοδικούς του έχουμε εξουσιοδοτήσει προκειμένου να απαντά σε εκείνα τα οποία χρειάζονται στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά ένα θα πω. Ναι. Η ενότητα και η ομόνοια οικοδομεί πάντοτε για το καλό. Έτσι. Σεβασμιότατε. Ναι, σεβασμιότατε. Ένα μόνο ερώτημα να σας κάνω ακόμη. Πιστεύετε ότι αυτός ο μεγάλος θόρυβος που έχει γίνει, τουλάχιστον όσον αφορά τη θρησκεία μας, το κομμάτι της Εκκλησίας και τα, είναι πραγματικός ή κάποιοι προσπαθούν να βρουν, ας πούμε, να πούνε σόνι και καλά, ό, οι εκκλησίες, ό, η καμπάνα, ό, το ένα. Μα κάποιοι κάποτε κάνανε ό,τι ήταν δυνατόν να σταματήσει να χτυπάει ακόμα και η καμπάνα την Κυριακή ή να κλείσουν τα ηχεία που ακουγόταν λειτουργία απ' έξω. Εγώ θυμάμαι ότι στο χωριό μου, στο αυτό μου. Τα ηχεία ακουγόταν, αλλά τώρα ακούγεται όλη η λειτουργία από την τηλεόραση. Αυτό λέω. Δηλαδή αυτό μπορούν είναι. Μπορούν να καθίσουν και να, οι άνθρωποι και να τα δουν από την τηλεόραση. Ναι, σωστά. Όπως είχαμε εμείς. Για ποιο λόγο δηλαδή, τι να βγουν, τι θα πάνε στα ηχεία. Ναι.
Όπως εχθές είχαμε, ας πούμε, από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, τη λειτουργία που ήσασταν εσείς εκεί με το ένα τσάνελ και παρακολουθήσαμε όλη τη λειτουργία και ήταν. Δεν ξέρω γιατί γίνεται τόσο μεγάλος θόρυβος για όλο αυτό. Δεν ξέρω. Σας είπα ότι δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, σεβασμιότατε, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε, να είστε καλά, την ευλογία σας. Καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, έτσι, και σε αυτό το θέμα, εντάξει, δεν θέλει να πάρει θέση ξεκάθαρη ο Μητροπολίτης, Φιλίππων Απόλλωνος Κεθάσου, ο κύριος Στέφανος. Και τα είπαμε προηγουμένως για το άλλο το θέμα, μην τα ξαναλέμε, διότι εγώ, ο κάθε εγώ θα πρέπει να το κάνει αυτό, θα φροντίζει να έχει και κάποια στοιχεία. Και εγώ, χωρίς στοιχεία δεν μιλάω ποτέ, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Και με εικόνα μιλάω και με στοιχεία μιλάω και απ' όλα μιλάω. Εντάξει. Λοιπόν, μην με κατηγορείτε λοιπόν άδικα. Οι ελάχιστοι που είστε, ένα-δυο, μην νομίζετε ότι είστε πολλοί, ότι σώνει και καλά γιατί το κάνουμε. Ποιος σας το είπε εσάς ότι δεν το κάνουμε? Ποιος σας είπε εσάς ότι παρανομούμε? Ποιος σας το είπε εσάς αυτό το πράγμα? Γιατί ένας διοικητής μου στο στρατό έλεγε: προσέξτε καλά τη ζωή σας. Επειδή φοράτε στολή, τα αντιμετωπιστικά ακόμη, όταν θα βγείτε έξω. Και κάνετε κάτι παράνομο, θα πούνε ένας φαντάρος. Δεν θα πούνε ο Κώστας. Ποιος Κώστας, ποιος τον ξέρει? Θα πούνε ένας παπάς, ένας αστυνομικός. Η στολή είναι, σε χαρακτηρίζει, κατάλαβες? Λοιπόν, τι είναι αυτό το διαπιστικό τώρα, ρε κουμπάρε, εσύ? Γιατί τόσο γκαϊλές για διαπιστικό? Δώσε μου λίγο δύο λεπτά και θα πάμε. Τώρα, αυτά που είπαμε και για το θέμα των λάθρο εισβολέων στην χώρα μου που ετοιμάζονται, στη χώρα μας που ετοιμάζονται εκεί από τα παράλια, και από την άλλη μας έστειλε ο Ερντογάν μήνυμα. Υγεία, λέει, στους Έλληνες, χρόνια πολλά για το Πάσχα. Τι θα κάνει, χαλασμένα, παίρνει λιγμένα, παίρνει αυτός ο άνθρωπος, θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Δεν υπάρχει ρε, δεν υπάρχει ρε, Ερντογάν και τα μυαλά στα κάγκελα, λέμε. Τρία βρέφη, λέει, στο Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης, αυτό που προηγουμένως ο φίλος μου ο Νίκος κάτι διαμαρτυρήθηκε για αυτό το θέμα και είπε ότι το ένα δεν είναι από αυτό και τα λοιπά. Ακόμα δύο βρέφη, λέει, 3,5 χρόνων, 3,5 και 9 μηνών, στο Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν αφού βρέθηκαν θετικά στον κοροναϊό. Αυτό δηλαδή, Νικόλα μου, εσύ το αφισβητείς προφανώς και καλά κάνεις. Δεν θα βάλουμε στον καθένα σώνει και καλά πιστεύω στο κεφάλι να πει ναι, έτσι είναι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, από το δροσερό της Ξάνθης, όπως λένε εδώ, έχουν πάρθει κάποια δείγματα από το δροσερό, τα οποία περιμένουμε σήμερα να ανακοινωθούν, να δούμε τι γίνεται και εκεί πέρα, σε μια ιδιαίτερα κοινωνική ομάδα στην Ξάνθη. Έχει που έχει τα προβλήματα η Ξάνθη, τα οποία ανεβαίνουν στον αριθμό 30 κρουσμάτων μέχρι στιγμής, έχει και θανάτους στα ορεινά και στην Ξάνθη κτλ. Περνάει δύσκολες στιγμές η γειτονική πόλη της Ξάνθης και καλό θα είναι όλα αυτά να τα δούμε με περισσή σοβαρότητα. Γιατί η Ξάνθη είναι παραδίπλα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι στα 45-50 χιλιόμετρα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Πάμε στο διαφημιστικό. Λοιπόν, επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, εδώ ζωντανά, στο στούντιο, στο ένα channel, για να πάμε να δούμε την συνέχεια που αφορά την εκπομπή μας, πρώτο θέμα. Και σε λίγο θα έχουμε και μία επικοινωνία με μία καλή συνάδελφο, με μία καλή φίλη. Θα ακούσετε σε λίγο τι εννοώ. Θα πάμε δηλαδή μέχρι τις Βρυξέλλες. Θα σας πάω μια βόλτα μέχρι τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, εσύ θα μου σπάσεις τα νεύρα σήμερα, υπολογιστή. Δεν ξέρω αν έχεις κολλήσει κορονοϊό, αλλά πάση περιπτώσει εγώ θα σε φτιάξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου ξεφύγεις, θα σε φτιάξω. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, έχουμε και αυτό το. Πού είναι το χαρτί αυτό, είναι? Περιπτώσεις τουρκικών και τα λοιπά, αν είσαι στον. Ναι. Είναι αυτό το φρέσκο, το. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά οκ. Okay. Ναι, ναι.
Πάμε να δούμε αυτό που έκανε η συνάδελφος, η Γιώτα, την κίνηση εχθές στην Καβάλα. Πάμε να το δούμε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Για πάμε, πάμε μέχρι να επικοινωνήσουμε με την... πάμε να το δούμε, να δούμε τι γίνεται με αυτό και μετά θα έχουμε αυτή την επικοινωνία που σας προανέφερα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να βρούμε το βιντεάκι για να το δούμε το ρεπορτάζ. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που δεν συμπεριλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ που έχουν βάλει λουκέτο λόγω του κορονοϊού ήταν ανοιχτά την Κυριακή των Βαΐων από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Η κίνηση στο σούπερ μάρκετ ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, χωρίς βέβαια να υπάρχει συνωστισμό στο κατάστημα. Σήμερα η κίνηση είναι χαλαρή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μεγάλη έξαρση. Υπάρχει μία ροή, αλλά ο κόσμος δεν έχει βγει μαζικά έξω για να... Λοιπόν, ζητούμε συγγνώμη που σταματούμε έτσι το βίντεο. Πρέπει να επικοινωνήσουμε γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να αποχωρήσει συνάδελφος. Να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρακαλώ πολύ λοιπόν να πάρουμε την συνάδελφο, την Αναστασία, για να έχουμε μια σύντομη κουβέντα μαζί της και μετέπειτα θα δούμε και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ας κάνουμε την επικοινωνία, Δημήτρη μου, μέχρι να δω εδώ κάποιες ειδήσεις. Ρωτούν πάρα πολύ πότε θα δοθούν οι συντάξεις. Οι συντάξεις θα δοθούν μία εβδομάδα νωρίτερα, τουλάχιστον για αυτό το μήνα, τη συντάξη Μαΐου εννοώ. Μαΐου, Απριλίου. Ναι, Μαΐου, νομίζω. Ένα μήνα πιο μπροστά πάει, πώς ακριβώς γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, θα δοθούν μία εβδομάδα πιο μπροστά. Αυτό είναι σίγουρο και θα γίνει αυτό γιατί να μην υπάρχει συνωστισμός και να μπορούν να μην υπάρχει συνωστισμός. Κάθε φορά τα ίδια λέμε. Αλλά προχτές στην ουρά περίμενε ένας ηλικιωμένος κύριος να πάρει, λέει, 5 ευρώ. Ένας άλλος περίμενε να κάνει. Θεώρησε το βιβλιαριό του, να κάνει ενημέρωση στο βιβλιαριό του. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, οι αστείες δικαιολογίες του να βγούμε έξω, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Λοιπόν, αλλά μέχρι να τα πούμε όλα αυτά και θα τα πούμε αναλυτικά, θέλω να σας πάω μια βόλτα στην πανέμορφη πόλη των Βρυξελών. Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση με την Καβάλα, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Άλλο Βρυξέλλες, άλλο Σεϊχέλλες, άλλο. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε ένα πολύ καλό μου φιλαράκι, έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαίτερα, έναν άνθρωπο που έχουμε συνεργαστεί άψογα στον Αντένα και δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή πήρε το νοματιό της και έφυγε στις Βρυξέλλες, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την καλή συνάδελφο Αναστασία Ουζούνη. Καλημέρα, Αναστασία μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν... Τι κάνετε εκεί στην όμορφη Καβάλα, ζηλεύω. Λοιπόν, ξέρεις... θα πει κάποιος, μα τόσο πια, τόσο καλά λόγια κτλ. Ορισμένες φορές τα λόγια δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα μιας σχέσης, μιας φιλίας, μιας συνεργασίας, μιας οποιοδήποτε. Πρέπει δηλαδή να μιλάς μια ώρα και να λες και να κουράσεις τον κόσμο. Οπότε, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι είναι. Είναι εκτίμηση μεγάλη και φιλία ετών. Έτσι. Και συνεργασία. Δεν υπάρχουν λόγια. Αναστασία μου, καταρχάς στις Βρυξέλλες που σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, ο καιρός πώς είναι καταρχάς, να πούμε αυτό, ξεκινήσουμε από εκεί. Ενώ είχαμε πολύ καλό καιρό, σήμερα χάλασε ο καιρός. Ναι. Πρώτη μέρα σήμερα που έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες πάλι, ενώ μέχρι χθες είχαμε 18-20 βαθμούς, τώρα έχει 8 βαθμούς έξω και συννεφιά. Τι λες? Έπεσε απότομα η θερμοκρασία, ναι, ναι. Μάλιστα. Είχαμε λιακάδες ωραίες. Ναι. Βέβαια, είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας κι εμείς. Πόσο καιρό διαρκεί εκεί στις Βρυξέλλες, γενικότερα στην χώρα, αυτό το μένουμε σπίτι, Αναστασία? Εδώ, δυστυχώς, πήρανε αργά μέτρα. Επειδή υπάρχει το ΝΑΤΟ, τα ευρωπαϊκά όργανα, ήταν δύσκολο να πάρουν, να λάβουν μέτρα και να κόψουν και τελείως την... κυκλοφορία και την επικοινωνία με την πόλη, κυρίως των Βρυξελών. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχουν διακοπεί και ποτέ οι πτήσεις, είναι λιγότερες, αλλά δεν διακόπηκαν ποτέ. Μάλιστα, εδώ το αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ είναι και αεροδρόμιο με ενδιάμεσες πτήσεις. Δεν μπορούν δηλαδή να το διακόψουν. Έρχονται από Αμερική, από Αυστραλία. Είναι αεροδρόμιο που γίνονται transit από το ένα αεροπλάνο στο άλλο. Ναι.
Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι και χειρότερη η κατάσταση, πολύ χειρότερη από την Ελλάδα, γιατί εδώ σήμερα, πριν από λίγο που πήρα την ενημέρωση, έχουμε 29.647 κρούσματα, είναι 6.463 άτομα πήραν εξιτήριο και έχουμε 3.600 θανάτους. Φαντάζομαι ότι κάθε μέρα είναι γύρω στα 300 άτομα που πεθαίνουν και έχουν φύγει από τη ζωή πάρα πολύ ηλικιωμένοι σε πολλά γυροκομεία. Μάλιστα. Μάλιστα. Επίσης πρέπει να σου πω για το σούπερ μάρκετ. Σήμερα βέβαια είναι κλειστά, είναι κατά περιορισμό κάποια σούπερ μάρκετ ανοιχτά, γιατί έχουν Δευτέρα του Πάσχα εδώ με το Καθολικό. Ναι, ναι, πρόλαβες το επόμενο ερώτημά μου. Πώς ήταν όλη αυτή η μεγάλη εβδομάδα που κύλησε το Πάσχα εχθές, ποιες ήταν οι κινήσεις των πολιτών εκεί στις Βρυξέλλες και γενικότερα? Κάθονται μέσα στο σπίτι τους, δεν βγαίνουν έξω. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις προϊόντων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Ελλάδα. Όπως, δηλαδή, όπως. Αλεύρι, ζυμαρικά, ναι. Γάλατα. Είναι σε περιορισμό και τώρα έχουν αρχίσει και μας βάζουν πλαφόν. Δηλαδή αλεύρι μας δίνουν όταν έχουν δύο πακέτα ανά οικογένεια. Έχουν βάλει ένα πλαφόν στα προϊόντα για να μπορέσουν να υπαρκούν για όλους. Mm-hmm. Επίσης τώρα και για εμάς εδώ που είμαστε οι Ορθόδοξοι και ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα, ναι. Να σου πω ότι ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας έχει κλείσει τις Ορθόδοξες εκκλησίες. Ναι. Θα γίνουν δηλαδή λειτουργίες και κλεισμένων των θυρών, mm-hmm. μόνο με δύο άτομα μέσα. Δεν Μάλιστα. μπορούμε δηλαδή να πάμε όπως πηγαίναμε άλλες χρονιές. Βέβαια πηγαίναμε, κάναμε την Ανάσταση λίγο νωρίτερα, πάντα για λόγους ασφαλείας, γιατί εδώ έχουμε και τους φόβους. Τον φόβο του τρομοκρατικού χτυπήματος, ναι, ναι, ναι. Θεωρούνται θρησκευτικές συγκεντρώσεις και μετά από το τρομοκρατικό χτύπημα που είχε γίνει εδώ στις Βρυξέλλες, κάναμε πάντα νωρίτερα Ανάσταση, γύρω στις 9 η ώρα. Μάλιστα. Τώρα δεν θα γίνει φέτος ούτε αυτό, θα είναι και κλεισμένων των θυρών, ναι. Μόνο με δύο άτομα. Δεν μπορούν να, δεν θα βάλουν κόσμο μέσα. Εννοείς το ερχόμενο Σάββατο, το Πάσχα των Ορθοδόξων που θα κάνετε. Ναι, 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 τις Ορθόδοξες εκκλησίες. Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας ναι. είναι... Βελγίου, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου, είναι ο Μητροπολίτης μας. Μάλιστα. Αναστασία, Αναστασία, επειδή ναι. κάποια στιγμή θα τα πούμε και μέσω Skype, γιατί θέλω να έχουμε εικόνα, πες μου κάτι τελευταίο. Η ακτίνα αυτή που ξεκίνησε, όταν ξεκίνησε μέχρι σήμερα, έχει καθοδική πορεία όσον αφορά τον κορονοϊό ή είναι... Σε επίπεδα, ας πούμε... Όχι, έχει ανωδική. Έχει φτάσει και στο πικ του, μπορώ να πω. Α, και σήμερα είναι πολύ ψηλά πάλι τα νούμερα. Είναι ανωδική η πορεία. Χθες πρέπει να σου πω ότι είδα κάποια πλάνα έτσι στην τηλεόραση με πάρκα που είχε βγει ο κόσμος έξω γιατί ήταν πολύ καλός ο καιρός. Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν είναι και... Όχι ότι δεν συμμορφώνονται εδώ δεν στέλνουμε ούτε κωδικό όπως γίνεται στην Ελλάδα. Πάρθηκαν τα μέτρα που πάρθηκαν από την αρχή. Μπορούμε να κινηθούμε στα 1,5 με 2 χιλιόμετρα από το σπίτι μας. Υπάρχει πάρα πολλή αστυνομία. Αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνεις ότι ναι, δεν ναι. ξέρω. Ίσως επειδή υπάρχει και μεγάλη προσέλευση του κόσμου πάντα λόγω του ΝΑΤΟ και των ευρωπαϊκών οργάνων και δεν έχουν διακοπεί οι αεροπορικές πτήσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να περιοριστεί και αυτό. Μάλιστα. Αναστασία μου. Και επίσης να σας πω ότι ναι. 15 Απριλίου μεθαύριο έχουμε έκτακτη επιτροπή για τους αγρότες. Ναι, ναι, αυτό το συζητήσαμε και χθες κατηδίαν στο τηλέφωνο. Θα έχουμε επαφή, θα έχουμε και με τον βουλευτή εκεί που είναι αρμόδιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί για θέματα αγροτικά και όλα αυτά. Θα έχουμε και μαζί σε ζωντανή εικόνα πλέον. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή κουβέντα που είχαμε. Να προσέχεις. Καλή μεγάλη εβδομάδα εύχομαι εκεί. Το περιμένει μεγάλη κρίση και δουλεύουμε γι' αυτό, για την κρίση που έρχεται. Γιατί Μάλιστα. έχουν ανατραπεί πολλά από όλα όσα θα ψηφιζόντουσαν μέχρι τώρα. Οπότε ναι. άλλαξαν πολλά δεδομένα και δεν ξέρουμε. Είναι λίγο, περιμένουμε να δούμε κι εμείς την εξέλιξη. Καλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε σύντομα. Ευχαριστώ, Αναστασία μου. Λοιπόν, πάμε αμέσως στη ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη. Γιώτα μου, σου ζητώ συγγνώμη που περίμενες, είχα μια σύνδεση με τις Βρυξέλλες.
με μία συνάδελφο. Οπότε ναι. Την κόψαμε και λίγο με άκοψο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα ξαναπούμε. Η Αναστασία είναι συνάδελφος, καλή, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, για πες μας, καλημέρα. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην Ξάνθη, όπου αυτή την ώρα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, συντονίζει ευρεία συσκέψη όλων των τοπικών φορέων και βεβαίως και το κλιμάκιο της ΕΟΔΗ, για να δουν τι θα γίνει στη συνέχεια με τον οικισμό των Ρωμά, το Δροσερό, όπου εκεί είχαμε ένα ατυχές συμβάν με το βρέφος των 15 μηνών μόλις. Η περιοχή κατά πάσα πιθανότητα θα τεθεί σε έναν περιορισμό. Από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή κατά καιρούς έχει κάνει βέβαια προσπάθειες όσον αφορά την απολύμανση του χώρου του συγκεκριμένου οικισμού. Βέβαια μιλάμε για μια ομάδα συνανθρώπων μας η οποία, αν θέλετε, δεν τηρεί και τους κανόνες υγιεινής όπως θα έπρεπε. Χρήζει έτσι μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Αυτό άλλωστε είναι και το θέμα αυτή την ώρα στην ευρεία σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά. Είχαμε και την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του. Υπάρχει μια δήλωση αποκλειστική στο ένα τσάνελ. Φαντάζομαι ότι θα την δείξετε κι εσείς στην συνέχεια. Τώρα, από χθες το βράδυ, να πούμε ότι οι κάτοικοι του οικισμού των Ρωμά έχουν ειδοποιηθεί ήδη με τα αυτοκίνητα της Δημοτικής Αρχής της Ξάνθης να βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό και το ενδεχόμενο βέβαια να τεθεί σε εκ νέου έτσι καραντίνα, μία αν θέλετε δεύτερη καραντίνα, πιο αυστηρότερη στο συγκεκριμένο οικισμό ή περιοχή. Όμως δυστυχώς από την άλλη είχαμε και πληροφορίες ότι αρκετοί από τους Ρωμά, αντιλαμβανόμενοι, ακούγοντας αυτήν την πληροφορία, έσπαυσαν να φύγουν από τον οικισμό. Τώρα βέβαια αυτό θα το δούμε στην συνέχεια. Αυτά, Άγγελε, μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι εκτάκτως έφτασε χθες εδώ ο Υφυπουργός ο κύριος Χαρδαλιάς στις 6 το απόγευμα. Συνηθίζει να ευνηδιάζει με αυτές του τις επισκέψεις. Διανεκτέρευσε στο ξενοδοχείο Ζήτα Παλαιάς και αυτή την ώρα, μέχρι και αργά το μεσημέρι, θα βρίσκεται στην σύσκεψη με τον δήμαρχο της πόλης και τους φορείς. Γιώτα, ενώ ο συνάδελφος μας δείχνει κάποια πλάνα, δεν ξέρω. Ναι, είναι οι τεχνικές υπηρεσίες, ναι. Είναι το κλιμάκιο του εδώ ή της, και πολύ πιθανόν αυτή την ώρα ναι. Να μεταφερθούν και στον οικισμό του Δροσερού. Εδώ βλέπουμε τον αντιδήμαρχο τον κύριο Φανουράκη και με την ναι. Κατάλληλη έτσι, στολή και τα ναι. Γάντια και τη μάσκα, όλα όσα απαιτούνται εν πάση περιπτώσει. Γιώτα, πες μου κάτι, λύσε μου μια πορεία ναι. Μας ακούσουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Δεν έχει τεθεί ακόμη σε καραντίνα ή κατά ένα ποσοστό καραντίνας ο οικισμός στο Δροσερό της Ξάνθης, ούτε και έχουμε κάποια αποτελέσματα από τα δείγματα. Αυτό. Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Τα δείγματα αυτά θα εξεταστούν, τα βλέπουμε αυτή την ώρα. Δεν ξέρω, μπορούμε να πλησιάσουμε. Μπορούμε να πλησιάσουμε λίγο, ναι. Μπορούμε να πλησιάσουμε. Ναι, είναι τα δείγματα τα οποία ελήφθησαν το πρωί. Μάλιστα. Και θα τα έχουμε τα αποτελέσματα από ό,τι μας είπε και ο Υπουργός αργά το βράδυ. Ναι. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην καθιερωμένη, αν θέλεις, ανακοίνωση των Τσιόβρα Χαρδαλιά. Στις 6 το απόγευμα. Ενημέρωση στις 6 το απόγευμα. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν όλα είναι... Είναι πάρα πολύ πιθανόν ο οικισμός να τεθεί σε καραντίνα. Βεβαίως, αυτό που μπορούμε να πούμε, ήδη έχει γνωστοποιηθεί, είναι ότι και η Ξάνθη θα έχει νέα περιοριστικά μέτρα και για την επόμενη εβδομάδα. Παράταση δηλαδή μιας εβδομάδας περίπου. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, Γιώτα μου, αφού τα πράγματα εξελίσσονται έτσι ναι. Πως εξελίσσονται. Ναι, διότι υπάρχει αυξημένος αριθμός ναι. των κρουσμάτων. Εδώ βλέπουμε τα μέλη της πολιτικής προστασίας, το κλιμάκιο του ΕΔΟΗ από την Αθήνα. Mm-hmm. Τελευταίο ερώτημα, Γιώτα μου. Παρατέταρτο. Τι έχεις διαπιστώσει εκεί όση ώρα βρίσκεσαι. Οι ξανθιώτες, ας πούμε, κατά έναν τρόπο συμμορφώνονται στα μέτρα απαγόρευσης. Δηλαδή, μας έδωσε ένα πλάνο προηγουμένως ο συνάδελφος, νομίζω είναι ναι. ο Κώστας ο Πατσουλίδης. Κυκλοφορεί κόσμος. Ο Κώστας, ναι.
Υπάρχει μια κίνηση, όχι η κίνηση που γνωρίζουμε όλοι βέβαια τις ημέρες της μη πρώτου κορονοϊού. Υπάρχει μια κίνηση, οι άνθρωποι εδώ λαμβάνουν τα μέτρα τους κανονικά. Βέβαια, πιο περιορισμένη είναι η κίνηση αργά τη νύχτα. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, βρισκόμαστε και στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης, στην κεντρική πλατεία. Τι να σου πω τώρα, ότι και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και ένα πολιτικό γάμο. Αυτό πάλι πριν με ξεπερνάει, από λίγο, ρε δηλαδή, παιδί μου. Νεόνυμφοι. Νεόνυμφοι πάλι πέρασαν την είσοδο του Δημαρχείου της πόλης από την πίσω πλευρά. Το Δημαρχείο βέβαια παραμένει κλειστό, να σου πω. Δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες για να μπορέσει. Από ό,τι βλέπω είναι εκεί στο κτίριο, το πρώην τραπέζι. Εκεί δίπλα στον ΟΤΕ είναι το κτίριο αυτό. Ναι. Κατάλαβα. Είναι λοιπόν, το πρώην κτίριο της τράπεζας της Ελλάδος. Τα δείγματα έχουν ληφθεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο κύριος Χαρδαλιάς θα επισκεφθεί στην συνέχεια το Δροσερό. Πληροφορίες μας λένε πως δεν θα το κάνει αυτό. Θα συντονίσει από το κτίριο εδώ της Δημοτικής Αρχής της Ξάνθης και γύρω στις 6 το απόγευμα, στην καθιερωμένη ενημέρωση, θα μας ανακοινώσει και επισήμως αν θα τεθεί σε καραντίνα ο οικισμός του Δροσερού. Λοιπόν, Γιώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπε ο κύριος Χαρδαλιάς. Λοιπόν, καταρχήν να δύο λόγια για την επίσκεψή σας εδώ στην Ξάνθη. Το λόγο, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί και το Δροσερό, την περιοχή δηλαδή όπου βρέθηκε το κρούσμα με το βρέφος. Ναι, υπήρχε ένα έντονο επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το παρακολουθούσαμε. Το καινούριο κρούσμα στο Δροσερό σήμανε συναγερμό των θάλαμων επιχειρήσεων των δικών μας. Από χθες είμαστε εδώ με τα συνεργεία του ΕΟΔΗ. Ήδη ολοκληρώνεται η δειγματοληπτική έλεγχη που κάνουμε, αντιπροσωπευτική βέβαια, σε όλη την κοινότητα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα και με βάση τα αποτελέσματα και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και με τους Δημάρχους, θα έλεγα, διότι δεν είναι θέμα της Ξάνθης μόνο, αλλά και τον Περιφερειάρχη. Αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κάποια μέτρα, θα προχωρήσουμε. Σε καραντίνα, δηλαδή, αν θα τεθεί ο οικισμός? Όχι, δεν υπάρχουν οριζόντιες προσεγγίσεις. Εξαρτάται που, αν βρεθούν κρούσματα, πού θα βρεθούν τα κρούσματα, ποια είναι τα πραγματικά χαρακτηριστικά, τα χωροταξικά του κλάστερ, το οποίο θα βρεθούν τα κρούσματα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία προκύπτει από έναν αλγόριθμο και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους υπολείπους θα κάνουν το καλύτερο που είναι δυνατό προκειμένου να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Ο καλός μου φίλος ο Νικόλας μου στείλε ένα βίντεο. Σταματήστε, με αγάπη στο λέω Νικόλα μου, έτσι, δεν το λέω αναφέρομαι σε σένα, σταματήστε να δημιουργείτε σόνι και καλά εντυπώσεις. Τι εννοώ με αυτό? Για ακούστε λίγο. Και μετά θα σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, μισό. Άντε ρε κοντζά. Oh my God. Ακούγεται, Δημήτρη? Λοιπόν, φτάνει. Φτάνει. Το κλείνω. Είναι λοιπόν οι μάμις, ο Χότζας, ο δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς, οι άνθρωποι αυτοί που της θρησκείας των μουσουλμάνων, ο οποίος βρίσκεται προφανώς μέσα στο τζαμί και, πώς το λένε, διαβάζει την προσευχή της ημέρας και όλα αυτά. Αυτό γιατί μου το στείλατε τώρα, για να μου πείτε τι, ότι κοιτάξτε, στα τζαμιά γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Ρητά και κατηγορηματικά δεν έχουν αναφερθεί επανειλημμένες φορές ότι ό,τι μέτρα έχουν πάρθει για τις εκκλησίες, τα ίδια ακριβώς μέτρα ισχύουν για όλα τα δόγματα, για όλες τις θρησκείες. Εμείς δεν είναι μέσα, δεν κάνουμε λειτουργία με τους ιερείς μας και τους μητροπολίτες μας και τα λοιπά και δεν υπάρχει κόσμος. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στα τζαμιά. Δεν κατάλαβα προς τι το βίντεο, να δείξουμε τι. Ότι κοιτάξτε, οι μουσουλμάνοι κάνουν ό,τι θέλουν αυτό και δεν ισχύουν τα μέτρα και ισχύουν μόνο για μας. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λυπάμαι που σας απογοητεύω. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Οκ. Okay? Λοιπόν, για να απαντήσουμε και στον κύριο που μας είχε πάρει για την Καλαμίτσα. Για δώσε λίγο και μετά θα σε πάω στη διαφημίση. Δώσε λίγο. Δώσ' το. Έλα. Έλα. Τι είναι εδώ η θάλασσα? Τι είναι εδώ μια άκρη στην Καλαμίτσα? Ακούγομαι, Δημήτρη? Δημήτρη, ακούγομαι? Ωραία. Τι είναι εδώ λοιπόν, τι κρατώ στα χέρια μου? Βραχάκια, μικρά πέτρες.
Βρήκα λοιπόν αυτόν τον τρόπο, αφού είναι κλειστά τα γυμναστήρια, αφού είναι το ένα, αφού είναι το άλλο, να κάνω λοιπόν τη γυμναστική μου εκεί, στη γωνία, κάτω, κάτω από το δρόμο που πηγαίνει προς το παλιό. Εκεί, στο πρώην κατάστημα του επιχειρηματία Χθενά. Λοιπόν, βλέπετε, η παραλία είναι άδεια, έρημη, και κάνω λοιπόν εκεί, σε αυτό το σημείο, την γυμναστική μου. Ξαναδώστε για το λόγο του αληθές λίγο, σε παρακαλώ. Έλα, έλα, γιατί δεν μπορώ, εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία, δεν μιλάω όπως να είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, βλέπετε, και στη συνέχεια, ξαναλέω, ακριβώς κάτω εδώ από τα βραχάκια, μπαίνω μέσα, βρέχομαι, δεν κολυμπάω, πάω από τη μία άκρη στην άλλη και λέω, α, εγώ είμαι ο τάδε, ας πούμε, και σας έχω όλους, ναι, να μην πω τι και αυτό. Λοιπόν, μπαίνουμε στο νερό, φεύγει ο υδρότας, ντύνομαι και φεύγω. Ποια είναι η παρανομία που ασκώ εγώ εδώ πέρα, αγαπητέ φίλε, εσύ που πήρες τηλέφωνο? Ποια είναι αυτή που εγώ δεν τηρώ τα μέτρα? Για πες μας, να το ξέρουμε. Έλα, άντε πάμε στις διαφημίσεις. Δεν μου απήντησες, βρήκες εκείνο που σου ζήτησα, Δημήτρη. Δημήτρη. Ορίστε. Βρήκες εκείνο που σου ζήτησα. Σε λίγο. Ποιος είπες ότι δίνεις ζωντανό? Α, πάμε στην Ξάνθη, έλα. Πριν λίγο μια τεράστια επιχείρηση που από χτες το βράδυ έχει οργανωθεί, με 335 δείγματα μέσα στον μεγάλο οικισμό στο Δροσερό. Αντιπροσωπευτικότητα υπάρχει σε όλα τα δείγματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτελέσουν και την βάση των σκέψεων που έχουμε για την επόμενη μέρα για την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με τον Δήμο και τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Υποδειγματικά τις τελευταίες ώρες λειτουργήσαμε μαζί με τους διαμεσολαβητές, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε άμεσο χρόνο να πάρουμε τα δείγματα αυτά. Αυτό που ζητά από την ευρύτερη περιοχή, από όλους τους κατοίκους, είναι να μείνουν στο σπίτι τους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχει έντονο επιδημιολογικό φορτίο στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι που μας κινητοποίησε από χθες για να βρεθούμε εδώ πέρα. Δεν χρειαζόμαστε νέες εστίες. Αν υπάρχουν νέες εστίες, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πάρουμε εκείνα τα μέτρα. Ό,τι μέτρο παίρνουμε είναι για να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Δεν χρειάζεται, δεν είναι καιρός ούτε για συνωμοσιολογίες, ούτε για θεωρίες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και όπου υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, πρέπει να τα καταλήγουμε, να μην αφήνουμε να υπάρχει εξάπλωση του ιού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο καραντίνας. Ξέρετε κάτι, όλα τα μέτρα είναι ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα. Όπου υπάρχει ζήτημα, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν υπάρχουν οριζόντια ζητήματα. Έχει να κάνει με τη χωροταξία, έχει να κάνει με τα δεδομένα, έχει να κάνει με μια σειρά πραγμάτων τα οποία τα αξιολογούμε ώστε να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Πότε περιμένουμε τα αποτελέσματα? Πιστεύω σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη φεύγουν για τα εργαστήρια. Τα έκτακτα μέτρα θα συνεχίσουν. Μόνο για το Δροσερό και για το Δήμο του Πειρού θα το εξετάσετε, το τι μέτρα θα λάβετε? Παιδιά, σας ξαναλέω. Μην μπαίνουμε σε μια περιπτωσιολογία η οποία δεν βοηθάει. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει. Αντιμετωπίζουμε συνολικά την περιοχή ως επιδημιολογικό φορτίο και φαινόμενο. Δεν θέλουμε να υπάρξουν πολλαπλασιαστές. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους που έχουν εμπλακεί. Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται νυφαλιότητα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε για τρόμο, ούτε για πανικό, ούτε για τίποτα. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε καθαρό μυαλό και να μείνουμε σταθεροί στο δόγμα που ακολουθούμε σε όλη την Ελλάδα. Μένουμε στο σπίτι. Και αν κάπου αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, νομίζω ότι για την περιοχή της Ξάνθης, την ευρύτερη περιοχή, είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Να μείνουν όλοι στο σπίτι τους. Ευχαριστούμε. Αποχωρείτε, έτσι. Μάλιστα. Ενώ, ναι, βλέπουμε τον κύριο Χαρδαλιά να είναι έτοιμος εκεί να αποχωρήσει. Γιώτα, έχουμε να προσθέσουμε κάτι από εκεί, από εσένα, που είμαστε στον αέρα? Λοιπόν, όχι, Άγγελο, όπως άκουσες και εσύ, μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί τα δείγματα, τα αποτελέσματα θα τα γνωρίζουμε. Ναι. Θα μας μιλήσει σε λίγο και ο Δήμαρχος εδώ της Ξάνθης, ο κύριος Τσέπελης. Ναι, ναι. Να κρατήσουμε λίγο τη ζωντανή σύνδεση, ενώ βλέπουμε... Ναι. Πλάνα που μας δίνεται και από την αναχώρηση και του κλιμακίου και με επικεφαλής λοιπόν, τον κύριο Χαρδαλιά. Λοιπόν, ναι, αποχωρεί ο κύριος Χαρδαλιάς με το κλιμάκιό του.
Και... Υπάρχει βέβαια και έντονη ανησυχία και για, την, και για το Δήμο Τοπίρου, καθότι ευρύτερα σε όλο το νομό της Εξάνθης, αν θέλεις, είναι διάσπαρτα τα κρούσματα. Βέβαια, έμφαση δίνεται στον οικισμό του Δροσερού για τους λόγους που προαναφέραμε. Ναι, σωστά. Και ανακοινώσεις, από ό,τι κατάλαβα και άκουσα, είπε ότι θα γίνουν το βράδυ, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα. Θα γίνουν το βράδυ, όπως σου είπα και προηγούμενα, Άγγελε, στις 6 το απόγευμα, κατά πάσα πιθανότητα, στην ναι. καθιερωμένη ενημέρωση των Τσιόδρα Χαρδαλιά. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν δώσ' μας ένα λεπτάκι τώρα. Ναι. Ναι. Κρατάμε, λέω, λίγο το μικρόφωνο αποχωρεί ακόμα. Αποχωρεί το κλιμάκιο. Θα πάμε εδώ, στο Δήμαρχο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά. Λίγο πιο μπροστά, Δήμαρχε. Λοιπόν. Λίγο πιο στο κέντρο. Θα μας δώσετε και λίγο χρόνο να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ζωντανή εκπομπή. Είμαστε, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Να ακούσουμε και τι θα πει ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο αγαπητός μου φίλος Μανώλης Τσέπελης. Είναι και παρούσα βέβαια και η διοικήτρια του νοσοκομείου της Ξάνθης εδώ, η κυρία Ραφαέλα Έλενα. Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε και την διοικητή του νοσοκομείου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δήμαρχο της πόλης. Πάμε. Τσέπελης Μανώλης, Δήμαρχος Ξάνθης. Τι συζητήσατε στη σύσκεψη, τι αποφασίσατε? Το πιο σημαντικό είναι ότι αμέσως μετά το δείγμα που βρέθηκε θετικό για το παιδί του Υπουργείου, άμεσα ανταπεξέλθει στο κάλεσμά μας για να γίνει αυτή η σύσκεψη, έτσι ώστε προληπτικά να κάνουμε αυτό που χρειάζεται σε αυτόν τον υπέργο συνοικισμό που εκπροσωπούμε. Και θεωρούμε για μας ότι είναι πιο σημαντικό. Πράγματι, ήρθα από χθες το βράδυ και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους ανθρώπους του ΕΟΔΗ, αλλά και όλους τους συναδέλφους μου που άμεσα. Όλο το βράδυ κάναμε την προετοιμασία να είμαστε συνεπείς απέναντι στους ανθρώπους του ΑΕΟΔΗ αλλά και του Υπουργείου για να διεκπαιρέσουμε αυτή τη διαδικασία και την αστυνομία, την πυροσβεστική και προφανώς τους ανθρώπους του συνοικισμού που πολλές φορές λένε λόγια που δεν στέκουν για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Όχι μόνο ήρθανε με σεβασμό να κάνουν αυτή τη δημοτοληψία, και λέγανε θα βρούμε δυσκολίες. Σας λέω με όλη μου τη συνέπεια και το σεβασμό ότι θέλω να κάνουν και περισσότερα άτομα δειγματοληψία για να οχυρώσουν και αυτή την προληπτική μας παρέμβαση σε αυτόν τον κόσμο. Με την οικογένεια του παιδιού έχετε έρθει σε επαφή, μιλήσατε? Μιλήσανε, έχω έναν στο ιατρείο, υπάρχει ένας συνάδελφος μου γιατρός που έχει αναλάβει στο σύνολο του συνοικισμού αυτό το συντονισμό και μιλάει ο ίδιος του και κατευθείαν τακτοποιεί το θέμα του δείγματος από χθες με την οικογένεια, έτσι ώστε παρακολουθεί επιστημονικά από το Δήμο ο συνάδελφός μου όλη τη διαδικασία του συνοικισμού. Μιλάμε για τον Ιπποκράτη τώρα, έτσι? Ναι, τον κύριο Καμάρη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο. Γυρίστε λίγο χρυσό. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Τσέπελη. Αν ήταν εφικτό να έχουμε και μια δήλωση από την διοικητή του νοσοκομείου Γιώτα μου, καλώς αν όχι, και θέλεις να διακόψουμε τη σύνδεση. Άγγελε, με ακούς? Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. Άγγελε, με ακούς? Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται με τους διοικητές των νοσοκομείων. Έχουμε επανελειμμένες φορές στήξει το θέμα και έχουμε πει ότι δυστυχώς έχει δοθεί μια οδηγία από το Υπουργείο Υγείας για να μην δίνουν συνεντεύξεις και εστιάζουμε μόνο σε σχετικές ανακοινώσεις. Οπότε είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα. Βέβαια, θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ και θα συνδεθούμε και πάλι. Οκ, Γιώτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης όλο το επιτελείο του σταθμού, του καναλιού του Ένα Channel για όλη την Ελλάδα, για πολλές χώρες του εξωτερικού και η εκπομπή Πρώτο Θέμα, καθημερινά 10 με 12 μαζί σας, αλλά και οι επόμενες εκπομπές που θα ακολουθήσουν στις 2.30 το μεσημέρι με τον αναλυτή και αργότερα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, ότι αυτό τουλάχιστον που θα έχετε θα είναι μια έγκυρη και έγκαιρη, αλλά περισσότερο έγκυρη λέω εγώ, την αλήθεια δηλαδή, ενημέρωση, χωρίς να αποκρύπτουμε τι.
Ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει, το έχουμε αποδείξει και θα το αποδείξουμε αν χρειαστεί και άλλες πολλές φορές. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πού θέλαμε να πάμε προηγουμένως και διακόψαμε πάλι με την Γιώτα, είναι τόσα πολλά που πραγματικά θα ακούσουμε βέβαια και περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τον οικισμό του δροσερού της Ξάνθης. Βέβαια, είναι κάποιοι που θα έλεγα ότι είναι πιστοί στην εφαρμογή των μέτρων, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Είναι όμως και κάποιοι άλλοι, όπως αυτό το βιντεάκι που κυκλοφόρησε και το είδαμε και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο που μπορούμε να το ξαναδώ, να το ξαναδούμε μαζί, για έναν αραβόνα που έγινε σε έναν οικισμό Ρωμά στην Κομωτινή, σαν να μην υπήρχε πρόβλημα, σαν να μην υπήρχε ασθένεια, σαν να μην υπήρχαν όλα αυτά και μαζεύτηκαν εκεί, ξέρω εγώ, 100-200 άτομα, πόσα ήταν, δεν ξέρω. Πέντος ήταν πολύ και αραβόνιαζε άλλωστε η κόρη του, ο πατέρας εκεί και μάλιστα έκανε δηλώσεις και έλεγε στο βίντεο «Συγγνώμη δήμαρχε, αλλά δεν γινόταν, το παιδί ήθελε να αραβωνιαστεί και δεν μπορεί». Πιάστα αυγό και κούρευτο. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Αν οι άλλοι με τους γάμους, τους πολιτικούς, βρελίσσα κακιά με αυτούς τους πολιτικούς γάμους, λες και αν δεν γίνει τώρα, ας πούμε, και γίνει σε ένα μήνα, άντε να ήταν θρησκευτικός και να μην υπήρχε πρόβλημα και να κλείνανε, ξέρω εγώ, τραπέζια, χορούς, ορχήστρες και δεν ξέρω τι άλλο, λες δεν γίνεται να αναβληθεί. Αλλά τώρα, με αυτή την κατάσταση, σώνει και καλά, άλλος θέλει να. Τα διαζύγια λέει έχουν αυξηθεί. Λοιπόν. Και αντί να το πάει ένα μήνα πίσω, σώνει και καλά εκεί, ρε παιδί μου, να πατρευτεί με μάσκα στο Δημαρχείο και να δίνει και. Δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι υπερβολή. Αυτό το πράγμα είναι υπερβολή. Υπερβολή. Πήγαινε το ένα μήνα πίσω, Χριστιανέ μου. Έλεος πια. Σώνει και καλά να πατρευτεί. Εδώ πάνε με τούρλα την κοιλιά και παντρεύονται. Ή κάνουν πρώτα τα παιδιά και μετά παντρεύονται. Και τώρα. Εν μέσω κορονοϊού, σώνει και καλά να παντρευτεί. Πάμε σε τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα, κύριε Τέλειο. Καλημέρα. Θέλω να μου πείτε, είδα στην τηλεόραση έκπτωση 40% στα ενίκια των ασχολουμένων με τον ΕΟΤ. Από ποιο ενίκιο, του σπιτιού τους ή της επαγγελματικής στέγης. Επειδή ενοικιάζω ένα αυγήνητο σε τέτοια επιχείρηση, και ήθελα να μάθω μήπως θα βάλουν χέρι στην τσέπη μου χωρίς να με ρωτήσουν. Αυτό μόνο εσείς μπορείτε να με το πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Δεν μπορώ να σας το πω εγώ, θα το πει ο λογιστής σας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχω επανειλημμένες φορές πάρει θέση για ποιο πράγμα. Τι έλεγα προηγουμένως. Ρε παιδιά, δεν με ενδιαφέρουν τα επιδόματα. Δεν με ενδιαφέρει αν μειωθεί το νίκιο. Δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι έχει σχέση με το οικονομικό δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά, προσωπική μου άποψη. Δεν λέω ότι πρέπει να συμφωνήσετε όλοι μαζί μου. Προς Θεού. Όσον αφορά το ενίκιο, δεν είναι για πάντα. Όπως μας πήρε μια κυρία προχτές. Δεν είναι για πάντα. Είναι για ένα-δύο μήνες που πλήττεται όλη η οικονομία και, εν πάση περιπτώσει, παίρνουν κάποια μέτρα και ένας, ας πούμε, θα χάσει. Αν θα χάσει, ξέρω εγώ, αν νοικιάζει ένα σπιτάκι 250 ευρώ. Μπορεί να χάσει, ας πούμε, σε δύο μήνες μέσα 40 και 40, 80 ευρώ. Είναι τώρα αυτός λόγος να συζητάμε για τέτοια οικονομικά θέματα. Δηλαδή, άντε και έχασε 80 ευρώ, λέω εγώ τώρα. Δεν καταστράφηκες κιόλας. Το θέμα είναι να επιβιώσουμε και αύριο. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε να βάλουμε πλάτη όλοι μας. Όλοι μας. Δηλαδή, το ότι θα πάρεις μια ζημιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, 80 ευρώ, 100 ευρώ, 50 ευρώ. Εγώ, θέλετε να σας πω, αν και δεν χρειάζεται να απολογούμε, αλλά επειδή εσείς νομίζετε ότι ό,τι λάμπει είναι χρυσός, αν δεν είναι χρυσός, μπορεί να είναι και λαμαρίνα, τενεκές, μπορεί να είναι κάρβουνο, μπορεί να είναι χίλια δυο πράγματα. Ξέρετε τι μείωση έχω εγώ που σας μιλάω. Εδώ και 10 χρόνια από τη δουλειά μου σαν ανταποκριτή στον Αντένα, θέλετε να σας πω, να τρομάξετε, 90% κάτω. Για να μην πω περισσότερο. Θέλετε να σας πω τι γίνεται αυτές τις ημέρες, τι μείωση έχω από τον Αντένα, 100%. Δεν με νοιάζει όμως. Ειλικρινά σας μιλάω. Και μην πει πάλι κάποιος έχει καταθέσει τράπεζες κτλ. Γιατί σας ξαναλέω, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.
εδώ που κάθομαι σε αυτή τη θέση, εδώ που κάθομαι, μην έχετε καμιά εντύπωση ότι ο κύριος Κουκτίνης, ο ιδιοκτήτης του ομίλου, μας πληρώνει σε πετροδόλαρα ή σε πεντόλυρα. Είναι ένα, πώς να το πω, χαρτζιλίκι, έτσι να το πω, το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα της καφένος. Κάνουμε αυτό το πράγμα, και μάλιστα σε αυτή την περίοδο, γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε, την ενημέρωση, τη δουλειά μας, το ένα μας, το άλλο μας. Καταλάβατε. Μην λοιπόν με ψημερείτε και λέτε, αν μειωθεί το ενίκιο και πόσο εγώ θα κάνω και θα τα πάρει από την τσέπη μου. Ρε παιδιά, να προσευχόμαστε να περάσει όλη αυτή η κατάσταση. Και από εκεί και πέρα θα επιβιώσουμε. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας, επιβιώσανε έχοντας πάνω από το κεφάλι τους βόμβες, βομβαρδισμούς, το ένα, το άλλο. Και δεν θα επιβιώσουμε εμείς. Να είστε σίγουροι. Βέβαια τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από τις βόμβες. Γιατί τις βόμβες μπορούσε να πας να κρυφτείς κάτω σε, σε ένα λαγούμι, σε ένα ξέρω εγώ τι θα κρυβόσουν. Εδώ δεν μπορείς. Είναι αόρατος ο εχθρός. Τι να πω, αν είμαι παράλογος, συγχωρέστε με, σας ζητώ συγγνώμη. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι και της σημερινής ζωντανής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε σε αυτό το χρόνο που μας απομένει. Ενημερωθήκαμε για την Ξάνθη σε απευθείας σύνδεση. Μιλήσαμε με τις Βρυξέλλες. Είχαμε σύνδεση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσο, κύριο Στέφανο. Θέλω, αν μπορείς, Δημήτρη, να δούμε αυτό με το θέμα με την συνάδελφο τη Γιώτα, αλλά θέλω να περάσεις στο κομμάτι, στο βίντεο εννοώ, που αφορά τα σούπερ μάρκετ, που μιλάει ο διευθυντής του σούπερ μάρκετ. Εκείνο το κομμάτι θέλω να το περάσεις. Από εκεί και πέρα μπορείς να μου δώσεις το ρεπορτάζ, παρακαλώ, αν μπορείς, αν γίνεται. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σου δίνω όσο χρόνο θέλεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όσον αφορά τον τουρισμό. Νομίζω ότι πλέον φέτος πρέπει να δούμε τα πράγματα από διαφορετική γωνία, από διαφορετικό μάτι. Δεν μπορεί δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει μια ύφεση εκεί κάπου στο Μάιο και ξαφνικά, ας πούμε, να ανοίξουν τα σύνορα, να ανοίξουν οι πτήσεις και να αρχίσουν να έρχονται τουρίστες από πολλά μέρη του κόσμου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το έχουν καταλάβει και οι θύνοντες τουρισμού. Και μάλλον το βάρος θα πρέπει να πέσει. Και μάλλον το βάρος, θα μιλήσουμε με τους ειδικούς, σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Και μάλλον το βάρος θα πρέπει να πέσει στον εσωτερικό τουρισμό, που εδώ που τα λέμε, ο Έλληνας είναι ο καλύτερος τουρίστας. Αρκεί βέβαια να πέσουν και λίγο οι τιμές. Γιατί δεν μπορεί τέσσερις μέρες να πηγαίνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, τέσσερα άτομα με την οικογένειά σου σε ένα σημείο της Ελλάδος και να σου στοιχίζει, ξέρω εγώ, πάνω από 1.000 ευρώ και να πηγαίνεις σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για τέσσερις μέρες και να μην πληρώνεις ούτε τα μισά. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Και αν θα γίνει, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να βρίσκουμε, να βρεθούν τρόποι. Είπαμε, δεν θέλει κόποσον και καλά, θέλει και τρόπο. Και αυτός ο τρόπος πρέπει πάση θυσία να βρεθεί. Όπως, ας πούμε, ο άλλος ένας που ήταν μπαραγκός και ήταν πολύ καταπιεσμένος από την συμβία του. Έκανε τσιγλικά ματάκια σε μια άλλη γειτόνισσα εκεί, Γαλλίδα. Και της είχε κάνει ένα δωράκι, ας πούμε, ένα σαλόνι από ξύλο τριανταφυλιάς. Και είπε, «Μεσχέ, ξέρω εγώ, άγγελος δεν έχει να πληρώσει, η Ρενέ». Και λέει, «Ποιος σου είπε, λέει, ότι θέλω να το πληρώσεις». Λέει, «Έτσι, ναι». Λέει, «Οκ, λέει, θα έρθει στο σαλονάκι, λέει, που μου έκανες δώρο, να πιούμε καφέ». Και λέει και ο μαραγκός, «Δεν μου έλεγες, λέει, να σου κάνω κρεβατοκάμαρο δώρο που σου έκανα σαλονάκι». Κατάλαβες. Σου λέει τώρα αυτό. Ναι.
Καταλάβατε εσείς τώρα, δεν. Έτσι για να χαμογελάμε και λίγο. Τι έγινε με το ρεπορτάζ? Εκείνο δεν θέλω να το δούμε, επαναλαμβάνω. Τον κόσμο θέλω να δούμε, από εκεί και πέρα. Πώς δεν έχει κόσμο? Εδώ βλέπω ένα ρεπορτάζ το οποίο αναφέρεται Βόλτα Καβάλα. Τι είναι Βόλτα Καβάλα? Αυτό δεν είναι. Με τον κόσμο δεν μιλάει η Γιώτα. Βόλτα Καβάλα, ξαναλέω. Βόλτα Καβάλα. Βόλτα Καβάλα, Καβάλα Βόλτα. Ναι, αυτό. Αν το έχεις, αυτό θέλω. Να δούμε τι λέει ο κόσμος. Πώς το Σαββατοκύριακο αντιμετώπισε. Αυτό εδώ, αυτό. Θέλουμε να το δούμε, μπορούμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, την Κυριακή οι καβαλιώτες βγήκαν στην παραλιακή ζώνη της πόλης για να απολαύσουν τη βόλτα τους. Τηρώντας όλα τα μέτρα απόστασης και βεβαίως στέλνοντας μήνυμα στο Υπουργείο, συνετίζονται στα μέτρα προστασίας που εξήγηλε η κυβέρνηση και βεβαίως και στα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν τις ημέρες του Πάσχα. Είστε έξω. Έξω. Στείλατε μήνυμα? Όχι, έχουμε χαρτί. Βεβαίως. Μήνυμα στείλαμε, βγήκαμε για περπάτημα. Κάνετε το περπάτημα. Και τώρα λίγο ξεκουραζόμαστε να πάμε σπίτι. Και καλά κάνατε, βοηθάει και ο καιρός. Γάντια και μάσκες και τέτοια. Μας είπε ο Τσιόρδας όχι, αν και εγώ τα έχω μαζί μου, ναι. Αλλά μας είπε ο κύριος Τσιόρδας να μην φοράμε. Εγώ έχω αυτό. Έτσι. Τι έχετε? Συνέχεια σκουπίζουμε, με αυτό εδώ. Δεν πλησιάζω κανένα να πω, προσχωράω μόνος μου. Αποστάσεις κρατάτε, εδώ είστε παρέα όλοι. Τώρα βρεθήκαμε, απόσταση έχουμε. Εμείς μακριά. Είμαστε πακέτο. Περιμένουμε και τον τέταρτο της παρέας, τον κύριο Λαμπαδίτη τώρα, για να κάνουμε το... Στον δρόμο. Μάλιστα. Εντάξει. Εσείς, κυρία. Τι να πω εγώ. Να μας πείτε και εσείς δύο λόγια, στείλατε μηνύματα. Στείλα βεβαίως. Ωραία. Και πόση ώρα είστε έξω ή πρέπει να είστε έξω, ξέρετε? Μετά στο σπίτι πώς περνάει η ώρα, τι κάνετε? Καθόμαστε. Εγώ να σου πω τι κάνω, μαλώνω με τη γυναίκα μου εγώ. Ή θα με πετάξω από τον μπαλκόνι ή θα την πετάξω. Τώρα στα γεράματα. Ναι, αλλά και αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε, έτσι λέει. Τρόπος του λέγει καλαμπούρκα, αλλά όσο, επειδή είμαστε πολλοί επαγγελματίες, ήμασταν και είμαστε ακόμα, βοηθάμε τα παιδιά μας, τώρα που κλειστήκαμε στο σπίτι, είναι Γολγοθάς. Αλλά κάνουμε διάφορες δουλειές. Δώσατε το μηνυματάκι σας, το στείλατε. Οι λαθρομετανάστες δεν δίνουν μήνυμα, δεν σας έχουν ενημερώσει. Από πού είστε εσείς? Από τη Συρία. Από τη Συρία είστε. Σύριο. Μάλιστα. Έχετε και ταυτότητα? Όχι, δεν έχουμε ταυτότητα, μόνο διαβατήριο. Μα, τον κορονοϊό το φοβάστε? Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Ούτε γάντια, ούτε μάσκα, τίποτα. Εσείς δεν ακούτε ειδήσεις, τώρα μιλήσουμε σοβαρά. Ναι. Δεν ακούτε που λέει ότι αυτοί που δεν είναι άρρωστοι δεν πρέπει να φοράνε γάντια και μάσκα? Εγώ δεν είμαι άρρωστος, άρα δεν μπορώ να φοράω. Μάλιστα. Κατάλαβα. Και κάνετε την Κυριακάτικη βόλτα, ε? Ναι, είπαμε να ξεσκάσουμε λίγο. Στείλατε μήνυμα? Όχι, γραπτό έχω. Έχετε γραπτό μήνυμα? Μάλιστα. Πόση ώρα είστε έξω? Τώρα έχει μία ώρα. Στο σπίτι όταν είστε τι κάνετε? Δουλεύω στο σπιτιό, τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν σας σταμάτησε κάποιος από την αστυνομία, από τις αρχές? Όχι, κατεβαίνω εδώ στα 18 μέρα και ανεβοκατεβαίνω έτσι. Βγήκατε βόλτα? Ναι, για περπάτημα λίγο πρέπει. Ναι. Την καρδιά μου λίγο πρόβλημα. Καλά και... κάνετε. Βοηθάει ο καιρός που να κάνετε. Ναι, ναι. Στείλατε μήνυμα για να βγείτε? Όχι, έχω την κάρτα μαζί μου. Έχω γράψει εδώ την περπάτη. Ταυτότητα. Ναι. Και ταυτότητα. Και ταυτότητα. Για περπάτημα. Ναι. Έχω για τη μάσκα, αν χρειαστεί. Σας σταμάτησε κάποιος? Όχι. Ναι. Εδώ περπατώ, εδώ είναι το σπίτι μου. Βγήκα, πέταξα τα σκουπίδια. Και είπα να περπατήσω λίγο. Έχετε στείλει το μήνυμα που πρέπει? Βεβαίως, ναι. Μετακίνηση 6. Πόση ώρα είστε έξω? 3/4 περίπου. Βοηθάει βέβαια και ο καιρός. Πάρα πολύ. Αλλά δεν βοηθάει όσον αφορά το θέμα του κορονοϊού, γιατί ξεχυνόμαστε όλοι έξω. Ναι. Δυστυχώς. Δεν βλέπουμε πάντως συνωστισμό. Όχι. Ούτε στην παραλία έχει. Ο καθένας μεμονωμένα κινείται σε καλές αποστάσεις. Δεν νιώθετε κάποιο φόβο? Όχι, όχι, όχι. Γάντια, αντισηπτικά και τέτοια δεν χρησιμοποιούμε. Δεν υπάρχει λόγος όταν είμαστε έξω ή όταν δεν ερχόμαστε σε επαφή με κάποιον που είναι ασθενής. Πόση ώρα είστε έξω? Από τις 10:42 που στείλαμε το μήνυμα να βάλουμε τα παπούτσια και το ένα και το άλλο. Ναι. Οπότε από τις 11 η ώρα που ξεκινήσαμε από την Καλαμίτσα. Ωραία. Δεν έχει πάντως σε πολύ κόσμο, οπότε μπορείτε άνετα, δεν φοβάστε. Να κάνετε τη βόλτα. Τι να σας πω, εντάξει. Μάσκα,
τώρα φοβάμαι. Έχετε αντισηπτικά γάντια. Στη δουλειά φοράω μάσκα και γάντια. Ναι. Τώρα στο περπάτημα, εντάξει. Έχουμε το φουλάρι, το χρησιμοποιούμε σαν μάσκα. Λοιπόν, αυτά κατέγραψε η Γιώτα η Χατζηθεοδωρού, η καλή συνάδελφος που βγήκε χτες στους δρόμους και την είδαμε πριν από λίγο στην Ξάνθη. Πάμε σε έναν φίλο τηλεθεατή, σε ένα τελευταίο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Άμα ο άνθρωπος περιμένει τόση ώρα, είναι λογικό ότι θα πέσει η γραμμή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω σήμερα να κλείσουμε με έναν ξεχωριστό τρόπο. Μεγάλη εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει χθες από το βράδυ από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Οι λειτουργίες για το Πάσχα, σήμερα Μεγάλη Δευτέρα. Και είπαμε πάρα πολλές φορές, θα το ξαναπούμε για μια ακόμη φορά, μπορούμε να κάτσουμε σπίτι μας και να παρακολουθήσουμε με την ίδια ακριβώς ευλάβεια ή σχεδόν την ίδια τη λειτουργία από οποιοδήποτε κανάλι εσείς προτιμάτε. Χθες ο σταθμός, το ένα channel, είχε όλη την λειτουργία σε απευθεία σύνδεση από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, παρουσία και του Μητροπολίτη Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου του κυρίου Στεφάνου. Και σήμερα θα είναι από κάποια άλλη, από κάποιον άλλο λόγο, δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά... Πώς? Α, από τον προφήτη Ηλία, μάλιστα. Από τον προφήτη Ηλία, 7.30 ώρα λοιπόν, συνδεθείτε με το σταθμό και θα παρακολουθήσει τη λειτουργία. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να κλείσουμε με έναν ξεχωριστό τρόπο, λόγω και της Μεγάλης Εβδομάδας. Είναι ένα τροπάριο, το οποίο ακούγεται λίγο πριν το τέλος της χθεσινής λειτουργίας των Βαΐων. Εμένα προσωπικά, αυτό το συγκεκριμένο τροπάριο, όσα χρόνια και αν το παρακολουθώ και αν το ακούω και αν το βάζω ακόμη και στο διαδίκτυο να το ακούσω, ειλικρινά σας μιλάω, με συγκινεί ιδιαίτερα, με ανατριχιάζει και είναι μοναδικό. Μοναδικό όμως. Και σήμερα λοιπόν θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και εάν κάποιος θέλει να το ξανακούσει, εάν χτυπήσει στον υπολογιστή του και μην χτυπάτε μόνο στα χαζά αυτά που τα fake news και όλα αυτά, αυτές οι μέρες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το κάνετε. Και είναι λοιπόν ερχόμενος ο Κύριος. Ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Άλλωστε, εσείς θα κρίνετε αν ήταν ή δεν ήταν έτσι όπως τα λέω, αφού το ακούσετε έτσι με ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και να κλείσουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας Θεού θέλοντος πάντα αύριο στις 10. Θα είμαστε εδώ. Θα περιμένω και εσάς. Ακούστε λοιπόν αυτό το ξεχωριστό κομμάτι που ψάλανε χτες οι ιερείς και οι ιεροψάλτες στους ναούς και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πάμε.